Μια μεγάλη γιορτή της αιμοδοσίας συνδιοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Συγκροτήματος της Ακαδημίας. Την ερχόμενη Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Παράλληλα όμως, έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν τα παιδιά των σχολείων, προκειμένου να γνωρίσουν τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και του εθελοντισμού ευρύτερα. Το μήνυμα αυτής της μεγάλης γιορτής είναι «Από σένα ζω». Και ειδικότερα στο σκοπό αυτής αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου η Αλεξία Μπέτση, εκ μέρους του 8ου Δημοτικού Σχολείου η Βίκη Λέτσιου, εκ μέρους του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου η Βασιλική Νταλαμάγκα και εκ μέρους του 12ου Δημοτικού Σχολείου ο Γιώργος Φούκας. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε γνωστό ότι τα 4 δημοτικά σχολεία της Ακαδημίας, το 1ο Πειραματικό, το 2ο Πειραματικό, το 8ο Δημοτικό και το 12ο, διοργανώνουν την εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή στις 12 Μαΐου από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σκοπός όλης αυτής της δράσης είναι πρώτα απ' όλα να δείξουμε ότι όλα μαζί τα σχολεία της Ακαδημίας είναι ενωμένα και να δείξουμε πάνω απ' όλα ότι πόσο σημαντικό είναι η αγάπη και η προσφορά για τον συνάνθρωπό μας δίνοντας έτσι αίμα. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε διάφορες φάσεις. Ξεκινήσαμε με τις ζωγραφιές που έκαναν οι μαθητές του σχολείου μας, πάνω στις οποίες έγραψαν το μότο, το σύνθημα της εκδήλωσής μας, που είναι «Από σένα ζω». Πρόκειται για τα αυθεντικά, αυθόρμητα λόγια ενός ανθρώπου που δέχτηκε αίμα σε αυτόν που του το έδωσε. Οι ζωγραφιές είναι πάρα πολύ όμορφες, μας κατέπληξαν τα παιδιά με τις εικόνες, τις σκέψεις και θα τις δείτε την Παρασκευή αναρτημένες στον εκκλησιακό χώρο του Ισογείου της αίθουσας Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος. Στη συνέχεια, το Σάββατο που μας πέρασε, βγήκαμε στους πεζόδρομους της πόλης, γονείς και παιδιά, και μεταφέραμε το μήνυμα με μπαλόνια και προσκλήσεις, γράφοντας «Από σένα ζω», και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει την Παρασκευή. Αυτές τις μέρες, χθες, σήμερα και αύριο, η συγγραφέας του βιβλίου για την ομοδοσία «Η γέφυρα της ζωής», κυρία Κατερίνα Ντάση, βρίσκεται στα σχολεία μας και μιλάει με τα παιδιά, κάνοντας προβολή υλικού, ζωγραφιές, διαδραστικές ασκήσεις και εξηγώντας τους πράγματα πάνω στις ομάδες αίματος και απαντώντας σε απορίες που έχουν και μιλώντας φυσικά για την ανάγκη που υπάρχει σε αίμα καθημερινά. Η γιορτή αυτή της αιμοδοσίας θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 12 Μαΐου εδώ στον Προαύλιο χώρο. Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δρόμενα που αφορούν στην αιμοδοσία, θα δημιουργήσουν όμορφες κατασκευές που θα μείνουν στο χώρο των σχολείων μας και θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εθελοντές παγουρίστες, οι οποίοι θα τους δείξουν τι σημαίνει να είσαι εθελοντής, πώς είναι πολύ σημαντικό να κάνεις πράγματα χωρίς να σου το έχει ζητήσει κανείς. Και αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές και για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο, στο σπίτι, στη ζωή τους σήμερα και στη ζωή τους στο μέλλον, που είναι και οι αυριανοί αιμοδότες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σας καλούμε λοιπόν όλους να έρθετε, συμπολίτες μας, γονείς, φίλοι, κηδεμόνες των μαθητών των σχολείων μας, την Παρασκευή στις 12 Μαΐου, για να συμμετέχουμε έτσι όλοι στο θαύμα της ζωής και να κάνουμε ένα έργο αγάπης για τον συνάνθρωπό μας. Είναι απλό. 10 λεπτά από το χρόνο μας, μια ολόκληρη ζωή για τον συνάνθρωπό μας. Η Ακαδημίστας για όλους εσάς, από σένα ζω. Προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από εθελοντικές κινήσεις που κάνουν τα 3 τελευταία χρόνια τα σχολεία μας μηνύματα. Και τώρα το μήνυμά μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Να δίνουμε αίμα, να δίνουμε συχνά, να δώσουμε τώρα και πάντα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντάση που μας στήριξε στην προσπάθεια, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, τους διευθυντές και τους δασκάλους των σχολείων μας, καθώς επίσης και τους χορηγούς.